Στη δεκαετία του 80, μια Ντακότα λοιπόν, τύπου DC-3, εμφανίστηκε ξαφνικά πάνω σε ένα σπίτι έξω από το Αιγίνιο στην περιοχή Καταχάς. Η ιδέα για τη δημιουργία της ιδιότυπης καφετέριας ανήκει στο μηχανικό αυτοκινήτων κύριο Ιωαννίδη και τη σύζυγό του. Για την υλοποίηση χρειάστηκε η αγορά μέσω δημοπρασίας του αεροσκάφους και η συναρμολόγηση των τμήματων της Ατράκτου, εργασία που κράτησε σχεδόν 4 χρόνια. Χρειάστηκαν συνολικά 7.500 πιτσίνια και άπειρες ώρες εργασίας για να γίνει πραγματικότητα. Ο χώρος είναι σήμερα κλειστός και ο ιδιοκτήτης του τον έχει αναθέσει σε μεσητικά γραφεία για να πουληθεί.